Συνεχίζουμε με την εκπομπή μα. Focus Live. Εδώ έχουμε κοντά μα την κυρία Μαριέτα Γιαννάκου, πρώην υπουργό και όλοι γνωρίζουμε πολλά χρόνια βουλευτή σε πολλά υπουργεία. Έχει θητεύσει και ευρωβουλευτή και με εμπειρία στην Ευρώπη. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τον περίγυρό μα που είναι η Ευρώπη και πάνω σε πολλά θέματα πρέπει να τοποθετηθούμε και να εξελιχθούμε ταυτόχρονα. Και επίση εδώ κοντά μα ο κύριο Στάσο Αβραντίνη που είναι δικηγόρος και αντιπρόεδρος της δράσης. Και έχουμε αρχίσει μια συζήτηση που ξεκίνησε από την υπόθεση εκλογής του κυρίου Μητσοτάκη, συνεχίστηκε με τα θέματα της διαχείριση του κράτου και τη εξουσία. Και θα περάσουμε και στο ειδικότερο θέμα που και του δύο έχει απασχολήσει, που είναι αυτό το θέμα τη παιδεία. Λοιπόν, τώρα εγώ θέλω να υποβάλω ένα ερώτημα. Φιλελεύθερο εσεί, λέτε κύριε Αβραντίνη, εσεί είστε του κεντρώου χώρου, θα έλεγα, αν σα κατέτασα κάπου. Ε, πολιτικά, με μεταρρυθμιστικές πολλές ιδέες και δράσεις. Ε, δεν ξέρω αν τα έκανα λάθος, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η εκτίμησή Σε γενικό περίγραμμα. Ναι. Λοιπόν, κύριε Αβραντίνη, εδώ υπάρχει και ένα θέμα ενός κάποιου κοινωνικού, κράτου. κράτους. Κάποιοι λένε ότι κατεδαφίζεται το κοινωνικό κράτος. Τώρα, τι είδου κοινωνικό κράτος εννοούμε, δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί... Φτάσαμε στο σημείο να θεωρούμε κοινωνικό κράτος να δίνουμε συντάξεις 600 τυφλούς που εργάζονται πολύ καλά και άλλοι είναι ταξιτζίδε, άλλοι δεν ξέρω και εγώ τι είναι σε κάποια νησιά του Ιωνίου. Και το ερώτημα είναι αυτό εννοούμε, κοινωνικό κράτο ή ένα κράτο που θα είναι αρρωγό έναν πραγματικά αδύναμο. Και πόσο εσεί είσαστε ανάλγητοι φιλελεύθεροι σε αυτήν την έννοια του κοινωνικού κράτου. Ε, Κοίταξτε, Νίτε, εγώ θεωρώ ότι μόνο όταν λειτουργεί η οικονομία τη αγορά παράγεται πλούτο. Και μόνο όταν παράγεται πλούτο μπορεί να κάνει κοινωνική πολιτική. Κάποτε ένα μεγάλο διανοούμενο, ο Χάγεκ, έλεγε. Ότι ο καλό Σαμαρίτη δεν θα είχε μείνει στην, εξουσία, στην ιστορία εάν Έτσι. δεν είχε λεφτά. Έτσι, δεν μπορεί να κάνει κοινωνικό κράτο χωρί να έχει χρήματα για να το βοηθήσει. Αν είσαι φτωχό, δεν μπορεί να βοηθήσει του ε, άλλου φτωχού. Λοιπόν, ε, συνήθω αυτή η καραμέλα που πλέον έχει εξαντληθεί και σαν επιχειρηματολογία εναντίον του φιλελευθερισμού για το κοινωνικό κράτο δεν ε, αποδίδει. Και δεν αποδίδει διότι τα αποτελέσματα είναι σε όλο τον κόσμο πια δεδομένα. Πρέπει να ξέρετε ότι η φτώχεια μειώνεται ω ποσοστό στον παγκόσμιο πληθυσμό και μειώνεται πού, στι περιοχέ όπου εφαρμόζονται πολιτικέ ελεύθερη οικονομία. Η ανεργία σε περιοχέ όπου εφαρμόζονται φιλελεύθερε πολιτικέ λιγότερο ρύθμιση, δηλαδή τη αγορά-εργασία, είναι μικρότερη. Στην Αμερική είναι 6%. Στην Ευρωζώνη είναι 11,5% και στην Ελλάδα είναι 26%.

Υποστηρίζουν περισσότερο του διεφθαρμένου μηχανισμού οι οποίοι τρώνε σαν αδιφάγε μαύρε τρύπε τα χρήματα των, των φορολογουμένων. Ξέρετε ότι στη, στην Δανία πριν από περίπου 2-3 χρόνια είχε ξεσηκωθεί ο κόσμο είχε υπάρξει μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Γιατί, Διότι για κάθε ευρώ που πήγαινε σε κοινωνικέ δαπάνε, 1,3 ήταν αυτό που ξοδευόταν. Στην Ελλάδα, ξέρετε ποια είναι η αναλογία. Ένα προ 7. Στα 7 Μάλιστα. ευρώ που πληρώνουν οι φορολογούμενοι, αυτοί που παίρνουν πραγματικά την παροχή και είναι αναξιοπαθήντε, αυτοί που έχουν ανάγκη, είναι Στοιχτά. ένα. Λοιπόν, αυτό αυτούς... ο παραλογισμό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτή πρέπει Γιατί Σε αυτού έχει υποχρέωση αυτό, κάθε κύριε, κοινωνία. Ακού... Δηλαδή, σε αυτού που χρειάζονται. Αυτοί Γιατί κατασπαταλώνται οι πόροι και δεν φτάνουν στον αποδέκτη που είναι αυτό που έχει ανάγκη. Τι ενδιάμεσα γίνεται σε αυτό. Νομίζω καταρχήν είναι η αντίληψη. Η αντίληψη περί κράτου που υπάρχει στην Ελλάδα. Δηλαδή, ε, η φιλοδοξία, εγώ θέλω να γίνω κρατικό υπάλληλο, που θα έχω εξασφαλισμένη και σύνταξη, θα έχω το κεφάλι μου ήσυχο, θα συμμερίζομαι τι ευθύνε με, με άλλου, δεν θα έχω εγώ την ατομική ευθύνη. Θα σα το πω ω παράδειγμα: Τι γίνεται με ένα γιατρό, παθολόγο που είναι σε μια κλινική μεγάλη, με άλλου, και σε αυτόν που είναι στο ιατρείο του. Αυτό που είναι μόνο του στο ιατρείο του έχει πολύ μεγάλη ευθύνη. Ατομική. Σε αυτόν πηγαίνει ο άρρωστο. Ο άλλο μπορεί μερικέ φορέ να μην είναι και τόσο ικανό, αλλά η ευθύνη του χάνεται μέσα. μέσα σε ένα σύστημα ακριβώς. Σε ένα σύνολο. Η, η τάση λοιπόν τη χώρα, η οποία είχε δύο κατευθύνσει: η μία είναι στο κράτο και η άλλη είναι να σπουδάσουν όλα τα παιδιά να έχουν ένα χαρτί, να ξεφύγουν από τον πατέρα αγρότη, από τη ζωή του χωριού που ήταν δύσκολη κτλ η οποία έγινε στο τέλος μηχανισμός. Γιατί Άρα, ο σημερινός αγρότης μπορεί να είναι και επιχειρηματίας και να είναι ένας ανέτως, επικεφαλής ενός συστήματος ο δράσης, τομέας, δράσης επιχειρηματικής. Κατελήφθη ο πρωτογενής τομέας, δεν σας λέω ότι ο πρωτογενής τομέας θα μπορέσει να μα θρέψει πλήρω το 100% αλλά δεν είναι δυνατόν κιόλα να εισάγουμε το 75% και το 80%. Πάντω, κάποτε είχαμε μεγάλο ποσοστό ή το μεγαλύτερο που έθρεφε τον πληθυσμό από τον αγροτικό και επίσης, τομέα Και επίση, θα σα πω. που δεν έχουμε τώρα βέβαια. Ε, αυτό ακριβώ είναι ότι και εδώ είναι ε, το πρόβλημά μα σχετικά με τι επενδύσει αλλά και τι τράπεζε. Το πρόβλημα βέβαια τη χώρα λόγω τη κρίση είναι τα μεγάλα επιτόκια ε, πώς είναι δυνατόν να σταθεί κανείς έτσι. Ναι, οι αγρότες παραδείγματο χάρη, άνθρωποι που θέλουν να γυρίσουν στον πρωτογενή τομέα, να συνασπιστούν ή να συνεταιριστούν για να μοιράσουν το κόστος της τεχνολογίας και ταυτόχρονα ένα κράτος που παίρνει χρήματα για το ΕΣΠΑ παραδείγματο χάρη και καλό είναι να δημιουργήσει και υποδομές επεξεργασίας των προϊόντων και τα λοιπά, εκεί που γίνεται η παραγωγή. Δεν έγινε ποτέ ο συνδυασμό αυτός. Δηλαδή, ο συνδυασμό τη κοινή γεωργική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των προγραμμάτων τη περιφερειακή πολιτική. Ποτέ δεν έγινε. Αν το καθένα λοιπόν πηγαίνει ξεκάρφωτα, να το πω έτσι. Δεν έχει έναν προγραμματισμό. Στο τέλο. Και 100 δις να έχουμε, πάλι δεν θα μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Πολλό μάλλον που ο κύριος Χόγκερ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων μου έλεγε ότι αν θέλουμε πραγματικά να αναστρέψουμε το κλίμα στην Ευρώπη σε σχέση με τους μεγάλους αντιπάλους και τους άλλους διεθνείς partners όπως η Κίνα μας χρειάζονται τρία-τρει να επενδυθούν στην Ευρώπη. Πού θα βρεθούν αυτές. Ε, με συγχωρείτε. να κύριο, κάνω παραπώ. και μια ερώτηση. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, ε, αυτή τη στιγμή, αυτό τον καιρό, ξέρετε διαφημίζονται αυτά τα μηχανάκια με τις πιστοτικές και τις χρεωτικές κάρτες. Βεβαίως. Και την ίδια yeah. ώρα δεν έχει γίνει μία από την Τράπεζα τη Ελλάδο, από τι τράπεζε τι συστημικέ και τι μικρότερε, όσε έχουν απομείνει, μία, ένα συντονισμό να μην κρατάνε 2,5% και 3%. Άρα να είναι αποθαρρυντικό για τον επιχειρηματία να yeah. λειτουργήσει αυτό που θεωρεί η κυβέρνηση yeah, 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 ότι είναι σωστό. Για να μπορεί να πιάσει τη φοροδιαφυγή. Κρατάνε είναι δηλαδή, και οι εταιρείε και οι τράπεζε. Ακριβώ. Δηλαδή φτάνουμε σε ένα σημείο ούτω ώστε είναι ασύμφορο το, 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 πλαστικό χρήμα και δεν το ευνοούμε παρόλο ότι η αγορά το προωθεί. Βλέπει διαφημίσει με μηχανήματα τέτοια πράγματα που είναι και εξωτερικά. Και είναι και σωστό να πλαστικό χρήμα. Δηλαδή, δηλαδή. δηλαδή, εδώ είναι η μία αντίφαση. Η δεύτερη αντίφαση είναι τι περιμένει κανεί σε μια χώρα που θα πάμε και μετά στην παιδεία από αυτό, όταν αυτή τη στιγμή το, ο, ο μισθός ο βασικός είναι 586 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο που άκουσα νωρίτερα είναι πάνω από 800 για τη στοιχειώδη εκπαίδευση και φτάνει πάνω από 1100 για την ανώτατη εκπαίδευση με ενδιάμεσες διακυμάνεις. Λοιπόν αυτή η διαφορά πάνω από, ε, ξέρω και εγώ, 100% διαφορά, Έτσι. τι είδους Μπορεί να δημιουργήσει. Κάνει ελκυστικό το ε, δημόσιο, ε, δημόσιο τομέα. Παραμένει ελκυστικό ο δημόσιο τομέα, που έχει και το, το, προ, το θέμα ταυτόχρονα τη μονιμότητα αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα, σύμφωνα με, με μελέτε του ΩΣΑ, έχει την υψηλότερη αναλογία. Έχει τον υψηλότερο μισθό δημοσίου υπαλλήλου σε σχέση με τον μισθό, το μέσο μισθό του ιδιωτικού υπαλλήλου. Είναι 1,9. Είναι η πρώτη χώρα από όλε τι χώρε του ΩΣΑ. Και η σημερινή δαπάνη του Γενικού Προπολογισμού για τη Γενική Κυβέρνηση είναι περίπου 20 δισεκατομμύρια. Ο μέσο μισθό στο δημόσιο τομέα υπολογίζεται, το συνολικό κόστο δηλαδή, ξεπερνάει τι 25.000 ευρώ. Με μείωση του ΑΕΠ πολύ μεγάλη. Με μείωση του ΑΕΠ. Και έχει γίνει μια πολύ καλή μελέτη πριν από μερικά χρόνια του καθηγητή Παρασκευόπουλου στο Πανεπιστήμιο τη Ληψία, που αποδείκνει ότι η παραγωγικότητα του, του Έλληνα εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα. Είναι υψηλότερη από την παραγωγικότητα του Γερμανού εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα. Άρα πώς θα σε, πάμε στα αντίθεση, έργα, βραδύνη, σε αντίθεση με, με το, τον εργαζόμενο ή τον υπάλληλο σε του δημοσίου τομέα, ναι. όπου εκεί αν τα βάλει όλα μαζί, καταραίει η, η, η σχέση μας. Αλλά στον ιδιωτικό τομέα, οι Έλληνε εργαζόμενοι είναι περισσότερο παραγωγικοί από του Γερμανού εργαζόμενου. Δεν είμαστε όμω μόνο εμεί στο δημόσιο. Να σα πω κάτι. Στα ευρωπαϊκά όργανα ε, και ιδιαίτερα σε αυτού που εργάζονται για τα κόμματα, Δευτέρα και Παρασκευή. Όσο και να του ψάξετε, πολλέ φορέ δεν του βρίσκεται. είναι, είναι λάθο. Μα κοιτάξτε, δηλαδή, ότι, στην Ευρώπη υπάρχει άλλα εδώ. Δεν νομίζουμε ότι είμαστε μόνο εδώ στην Ευρώπη. Εδώ, εδώ έχουμε και άλλα προβλήματα. Δεν ξέρουμε σήμερα που μιλάμε με ενιαία αρχή πληρωμών ποιο είναι ο αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων. Σήμερα. Παρά την απογραφή. Παρά την απογραφή, σήμερα υπάρχουν αιστείε όπου δεν έχουν μπει στην ενιαία αρχή πληρωμών ενώ πληρώνονται. Δεν ξέρετε πώ έγινε. Ξέρετε ότι σήμερα. Και εμεί θα μα σοβαρά στο δούνο του που θέλουμε να φύγει τώρα και μα λένε. Μα αν δεν είχαμε στοιχεία από το Δουνουτού, δεν θα το ξέραμε. Είχε πάει ο κ. Παπακοσταντίνου την πρώτη φορά που πήγε στο Δουνουτού και τον ρωτάει τότε ο Στρό Καν, ο οποίο. Από ντοκουμέντα το λέω αυτό, δεν το λέω έτσι. Λέει πόσου δημοσίου υπαλλήλου έχετε. Και η απάντηση ήταν δεν ξέρω. Και τότε άρχισε να γίνεται η απογραφή. Και βεβαίω ο άνθρωπο έμεινε με ανοιχτό το στόμα, γιατί σου λέει είναι δυνατό δηλαδή να είσαι υπουργό οικονομικών, να έχει το χαρτοφυλάκιο του θησαυροφυλακίου τη χώρα, να πληρώνει του δημοσίου υπαλλήλου. Να έχει όλη την ευθύνη τη οικονομία τη χώρα που... και να μην ξέρει πόσου μισθοδοτεί το κράτο. Όπου δεν ξέρετε κάτι πιο αστείο. Τρει φορέ έγινε απογραφή των βουλευτών. Μα έβαλαν τρει φορέ. Να απογραφείτε. και συμπληρώσατε. Μάλιστα. Και ποιο ήταν ο αριθμό, ήταν λιγότεροι από 300. <laughs> <laughs> δηλαδή Μι σα για αστείωτη. <laughs> 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 Κοιτάξτε. Το μέγεθο του δημοσίου τομέα για τα δεδομένα τη ελληνική οικονομία είναι απαγορευτικό. Πώ λειτουργούσε το κράτο με 280.000 υπαλλήλου μετά τη μεταπολίτευση Φιλιοτήτα. στην πρώτη κυβέρνηση Καραμαλή, που θα, θα θυμάστε κι εσεί πολύ καλά, πώ λειτουργούσε το κράτο με 280.000 χωρί και, και μετά σε ένα εκατομμύριο χωρί ναι, τέτοιε διευκολύνσει που μειώνει το προσωπικό. Γιατί να σα πάω σε μια αντιστοιχία ενό συμβολιογράφου. Παλιά πηγαίναμε συμβολιογράφο και είχε 20 δακτυλογράφου. Τώρα yeah. πα και είναι μόνη τη, δεν έχετε κάνει γραμματέα. Έχει τη φόρμα, διορθώνει, προσθέτει και τελειώνει η ιστορία. Θα μου πει: Μειώνονται θέσει εργασία. Βεβαίω Δη... δεν έχω καμία αντίρρηση. Δημιουργούνται Αλλά λίγο. υπάρχουν άλλε θέσει εργασία. Άλλε και άλλε ποιότητα. Ακριβώ αυτέ είναι. Είναι συγκεκριμένε εξειδικεύσει που απαιτούνται σήμερα για να λειτουργήσει σωστά ένα κράτο. Επίση θα σα πω κάτι άλλο. Που εγώ το έχω πει εκατό φορέ όταν είμαστε στην κυβέρνηση. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται έτσι. Ξέρετε ποιο είναι ο χρόνο συνεννόηση μεταξύ της Ελλάδος με τη διαφορά ώρας που υπάρχει και των ευρωπαϊκών χωρών. Το καλοκαίρι υποτίθεται ότι οι υπάλληλοι προσέρχονται σε 7 η ώρα το πρωί, όπου εκεί είναι 6 και στη Βρετανία είναι 5. Λοιπόν, για να αρχίσει να υπάρχει οποιαδήποτε επαφή πρέπει να πάει ώρα 10 για την Ελλάδα. Και στις 2 και κάτι φεύγουν. Και οι άλλοι έχουν ένα διάλειμμα μία ώρας το μεσημέρι, 12,5 με 1,5, μία με 2 για να πάνε να φάνε. Είναι ζήτημα αν υπάρχει μία μισή ώρα ωφέλιμη για επαφή των δημοσίων τομέων της χώρας μας με, τους βόρειους, με τις βόρειες χώρες. Άρα επειδή χώρα, οι, ώρε ώρες δεν συμπίπτουν. Κρατώντας λοιπόν. πάντως το δημόσιο σε αυτό το μέγεθος, δεν είναι ότι απλώς ευνοούμε κάποιους και δεν πρέπει να τους ευνοούμε διότι είναι κραυγαλαία η κοινωνική αδικία. Είναι ότι υπονομεύουμε και την παραγωγική οικονομία. Διότι κρατώντας έναν στη θέση του, Χάνουν δύο εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα τη δουλειά του. Τώρα, για να πάμε, γιατί ο χρόνο μα μας πιέζει λίγο, να πάμε στο θέμα τη παιδεία, γιατί και οι δύο έχετε μια ευαισθησία. Κυρία Γιαννάκου, εσεί κάνατε διάφορα και είχατε και την αντίστοιχη κριτική. 23 νόμου έκαναν. Αλλά έκανα. μπορέσατε όμω να δημιουργήσετε μια άλλη προσέγγιση στα θέματα τη παιδεία. Σα πολεμήσανε, για παράδειγμα, όταν είπατε ότι πρέπει να έχει κάποιο με βάση το 10 για να μπει στο πανεπιστήμιο. Έτσι. Και... Αντί να του αφήνουμε να γυρίζουν στα καφενεία των ε, περιοχών. Είχαν ιδρυθεί πολλέ σχολέ, οι οποίε δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον πραγματικό και δεν οδηγούσαν στην παραγωγή. Βεβαίω, κάποτε, επειδή θα σα το πω και αυτό, είχα έναν γραμματέα του Υπουργείου ε, Παιδεία, τον είχα στο τηλέφωνο με. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που έκανα στον Αλφα τότε, που ήμουν και διευθυντή, και τον ρώτησα πώ συνδέεται, επί κυβέρνηση Πασόκ, μιλάμε τώρα, πώ συνδέεται την παραγωγή με το κύκλο των σπουδών. Και μου λέει, Όχι, μου λέει, δεν συνδέονται αυτά. Άλλο η παραγωγή, άλλο η. Λοιπόν, ένα άλλο καθηγητή πρόσφατα μου είπε ότι επειδή προσπαθεί να συνδέσει την παραγωγή με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του μεταπτυχιακού φοιτητέ του σε θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και τέτοια, με προγράμματα και όλα αυτά τα πράγματα, βγήκανε η, μια, η άλλη πλευρά τέλο πάντων και του είπε ότι έχει ξεπουληθεί στο κεφάλαιο. Λοιπόν, με αυτέ τι ιδεολειψίε, τι μπορούμε να κάνουμε στην παιδεία, Λτάξτε, Μπορείτε το... να μα πείτε. Η παιδεία, καταρχήν, η Ελλάδα ευτυχώ κινείται πια μέσα στα πλαίσια του ανώτατου χώρου εκπαίδευση. Διότι το 2005 Εάν δεν περνούσα τον νόμο για την αξιολόγηση, την οποία πολεμούσαν Λισαλέα, η Ελλάδα θα είχε εκβληθεί από τον ανώτατο χώρο εκπαίδευση, μέσα στον οποίο υπήρχαν όλε οι ευρωπαϊκέ χώρε και άλλε 24 μεταξύ των οποίων και το Αζερβαϊτζάν. Έτσι, για να είμαστε συνεννοημένοι. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα υπήρχε το εξή: Ότι το πανεπιστήμιο δεν έχει σχέση, και αυτό ήταν μια αριστερή αντίληψη, δεν έχει σχέση με την παραγωγή. Και επομένω δεν κάνει να έχουμε επαφή με εταιρείε, δεν κάνει οι εταιρείε να βλέπουν όπω γίνεται σε άλλε χώρε από του φοιτητέ που μόλι είναι έτοιμοι να τελειώσουν, α, ήδη του καλούν όταν τελειώσουν να πάνε στι εταιρείε του. Αυτό δεν το θέλανε με κανέναν τρόπο. Και μη θέλοντα αυτό, όλα τα προγράμματα τα οποία παίρνονταν πηγαίνανε στο βρόντο, δεν είχαν καμία αποτελεσματικότητα. Αυτό έχει ξεπεραστεί πια από την πλειοψηφία. Δηλαδή όλοι καταλαβαίνουν, βλέπουν και την ανεργία που υπάρχει, βλέπουν ότι πολλές σπουδέ είναι πρακτικά άχρηστες εν συνεχεία και δημιουργείται. Ναι, αλλά όταν να έγινε μια απόπειρα να μειωθούν κάποιε σχολέ οι οποίε ήταν άχρηστε, ξεσηκώθηκαν όλοι οι βολεμένοι και αυτοί που είχαν και συμφέροντα έμεσα ή άμεσα και. Σα θυμίζω ότι ήρθε η ΚΕΔΚΕ έτσι λεγόταν τότε, και έδικε σε μένα. Ναι, και μου είπαν κύμο, τι θα γίνει. Ναι, ήταν ο Πάρη Κουκουλόπουλο τότε πρόεδρο. Και του λέω: κοίταξε να δει. Με την βάση του 10, την οποία έβαλα, γιατί εγώ κατέστρεφα τα καφενεία, υποτίθεται. Με τη και βάση τα του 10. Σε βιαζόμενα δωμάτια, σπίτια και τέτοια. Εάν σα δείξω, του λέω, πώ έμπαιναν προηγουμένω και σε ποιε σχολέ που δεν τελείωναν ποτέ, θα ντραπείτε για αυτό που συμβαίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να αλλάξει επίσης η θεωρία βάλτε τους μέσα στα πανεπιστήμια να μην φαίνεται η ανεργία εκεί κάπου να πω ότι, μπουρδουκλώνεται η κατάσταση ας πούμε mm -hmm. και έτσι χάνεται ε, η αυτή εγώ καταλαβαίνω ότι ο ελληνικός λαός επενδύει πάρα πολλά στην παιδεία δηλαδή ο οικογενειακός προϋπολογισμός Ακούδω. τα ιδιωτικά κεφάλαια είναι πάρα πολύ μεγάλα καταλαβαίνω ότι η φιλοδοξία των πάντων ε, για την παιδεία και να υπάρχει ένα πτυχίο ανώτατη σχολή. Αλλά δεν βλέπω καμία αναξιοπρέπεια σε επαγγέλματα που δεν έχουν ένα πτυχίο ανώτατη σχολή. Αν πάτε στη Γερμανία, το 12% μόνο των αποφύτων λυκειού πάει στα πανεπιστήμια. Εδώ θέλει να πηγαίνει το 75%. Δηλαδή, για να έρχονται εν συνεχεία και να θέλουν να βρουν μια υποδεέστερη δουλειά, στην οποία να μπουν στο δημόσιο. Να απαιτούν αναβάθμιση του μισθού και μετάταξη. Τι δεν πήγε καλά στην τεχνική παιδεία, μπορείτε να μου πείτε, Γιατί εδώ κάτι δεν πήγε καλά, νομίζω. Θα και σας πω. Σε κάποια φάση, κάπου χάθηκε η μπάλα. Θα σα πω ότι επί δική μου θητεία επενδύθηκαν 52 εκατομμύρια ευρώ σε απολύτω εξυγχρονισμένα εργαστήρια για την τεχνολογική εκπαίδευση. Δημιουργήσαμε το τεχνολογικό λύκειο, εισάξιο με το, ε, λίκιο, το γενικό λύκειο. Και μάλιστα με τη δυνατότητα μετά την πρώτη τάξη, αν το παιδί έχει μετανιώσει να μπορεί να πάει από το να ένα στο άλλο. Βεβαίω, βάλαμε και μαθήματα ανθρωπιστικών σπουδών μέσα στο τεχνικό λύκειο. Δεν θα αφήναμε τα παιδιά γράμματα. Βάλαμε ελληνικά, βάλαμε όλα τα σχετικά. Όταν ήρθε η κρίση ή και από λάθο αντίληψη, δυστυχώς μια άλλη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έκανε τα 16 μαθήματα 7 κατήργησε μαθήματα όπως η χημεία και ευτελίστηκε το τεχνολογικό λύκειο με αποτέλεσμα να μην υπάρχει και μία διέξοδος για τα παιδιά τα οποία δεν είχαν καμία διάθεση να σπρωχτούν στο πανεπιστήμιο και να κάνουν κάτι που δεν θα μπορούσαν να τελειώσουν. Επίσης θα σας πω κάτι άλλο. Πριν μπει η βάση του 10, στις σχολές ξένων γλωσσών, γερμανική, ιταλική, γαλλική φιλολογία, μπαίνανε με 1,5, με 2, με 2,5, που σημαίνει ότι μόνο κάπω λίγο ξέραν τη γλώσσα. Τη γλώσσα. Δεν να... Με το που μπήκε η βάση του 10, ο τελευταίο σε αυτέ τι σχολέ μπήκε με 13,5. Που σημαίνει ότι κάθισαν και διαβάσανε. Και ότι μπήκαν οι καλύτεροι. ότι το λάβαν υπόψη του και ότι το έβαλαν, το έθεσαν ω παράμετρο. Εγώ θεωρώ άκρο καταστροφική αυτή την πολιτική που σπρώχνει όλα τα παιδιά. Είμαστε η μοναδική χώρα που το κάνουμε αυτό. Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο στον κόσμο, στο οποίο να λες ότι εγώ τελείωσα το λύκειο με 10 στα 20 και θέλω να μπω και να σε βάζει. Κανονικά δεν έπρεπε ούτε το 10 να είναι πολύ παραπάνω. Άρα, Αλλά το 10. Το 8, με το 8 περνά πια τώρα. Τι μου λέτε τώρα, Τι καταντήσω. Δεν μου λέτε 8. Εδώ βρεθήκαν στην ιατρική λόγω των ποσοστώσεων. Που βάλαν σε ορισμένε κατηγορίε, με δυόμιση και στο Πολυτεχνείο. Ωραία. Που τα παιδιά αυτά δεν θα τελειώσουν ποτέ. Τώρα, να πάμε στον κύριο Αβραντίνη. Κύριε Αβραντίνη, είδαμε ότι κατεδαφίστηκε και ο νόμο που ψηφίσαν τα δύο μεγάλα κόμματα, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία τότε. Και κατεδαφίστηκε χωρί να υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Και δεν ξέρω τώρα τι είδου συζήτηση θα γίνει και πού θα φτάσουμε, γιατί κατά την εκτίμησή μου, όταν φτιάχνω. Σταματά κάτι ή κάτι, πρέπει να έχει την πρόταση για το επόμενο. Και βέβαιω αυτό όλο έγινε με μια μονοκονδύλια. Ένα υπουργό αποφάσισε ότι καταργώ ένα νόμο που ψήφισαν πάνω από 220 βουλευτέ, και από την άλλη μεριά ήταν και ένα προϊόν μια μελέτη, καλό ή κακό, ενό έτου. Και με μια βάση διεθνού εμπειρία, σοβαροί άνθρωποι το, το είχαν μελετήσει και όλα αυτά τα πράγματα. Τι γίνεται και τι μπορεί να γίνει και πώ μπορεί να γίνει, γιατί και εσεί νομίζω ότι συμπλέετε με την άποψη του κύριου Μιτσοτάκη ότι είναι πρώτη στο το θέμα της παιδείας και πώς θα διαχειριστεί από εδώ και πέρα η κυβέρνηση το θέμα αυτό. Κοιτάξτε, όλες οι διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι η οικονομία της χώρας εξαρτάται από το εκπαιδευτικό σύστημα. Και αν το εκπαιδευτικό σύστημα πηγαίνει καλά, η οικονομία προοδεύει και αναπτύσσεται. Εάν το εκπαιδευτικό σύστημα δεν πηγαίνει καλά, η οικονομία καταβαραθρώνεται. Αυτό το αποδεικνύει η οικονομική ανάλυση, η εμπειρική ανάλυση. Δεν χρειάζεται να το, να το πούμε. Εδώ στην Ελλάδα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επειδή θεωρεί λανθασμένα κατά τη γνώμη μου ότι η παιδεία εξαιρείται από τον κύκλο των μεταρρυθμίσεων που επιβάλλονται από την Δανειακή Συμφωνία νομίζω ότι εκεί μπορεί να εφαρμόσει όλες τις ιδεολειψίες και τους δογματισμούς της και να ικανοποιήσει όλα εκείνα τα ισχυρά πελατειακά δίκτυα και πανεπιστημιακών και φοιτητών κτλ. που τη στήριξαν και ήταν και η στρατοί κρούση, αν θέλετε, του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια. Αυτοί που έχτιζαν καθηγητέ, που ματέωναν εκλογέ κλπ. κλπ. Αυτού λοιπόν προσπαθεί να του ικανοποιήσει. Στο πρώτο, στην πρώτη περίοδο, την περίοδο που ήταν πριν τι εκλογέ, πιο έντονα, αλλά και σήμερα. Σήμερα απλώ Προσπαθεί να κάνει και κάτι άλλο. Προσπαθεί να βάλει και του δικού τη ανθρώπου στα κέρια πόστα. Λένε Αλλά τα πρότυπα τα θέλουν να τα καταργήσουν επειδή μα, κάποιοι μα δεν ανέχονται να υπάρχουν εύκολα. Από τη στιγμή που κατήργησαν τι εξετάσει για την εισαγωγή στα πρότυπα, ε, κατήργησαν τα πρότυπα. Ε, δεν υπάρχουν πούστε, τα πρότυπα. Πειραματικά. Για την... Είχαν ναι. γίνει πρότυπα και πειραματικά. Πρότυπα και πειραματικά μαζί δεν γίνεται. Mm -hmm. Αυτή όμω ήταν μία λύση τη στιγμή. Που έγινε επί θητεία τη κυρία Διαμαντοπούλου, διότι μέχρι τότε εγώ ετοίμαζα ήδη ένα νόμο. Σας λέω, πέρασα 23 νόμους. Δεν προλαβαίναμε. Ξέρετε ότι ο νόμος για την ιδιωτική εκπαίδευση είναι της εποχής Βενιζέλου του 1932. Και όμως δεν έχει λειτουργήσει ακόμη σε ό,τι αφορά τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Όχι, όχι, για ενώ, την ιδιωτική εκπαίδευση, για τη μέση. Θέλω να πω δηλαδή, χρειάζονται πολλά πράγματα αλλαγή. Λοιπόν, εκεί ξαναμπήκανε σε κάποιο δρόμο ε, ιδιωτικά και, και πειραματικά, τα οποία ήταν πολλά βέβαια. Δηλαδή είχαν χαρακτηριστεί πολλά σχολεία έτσι, χωρίς να έχει γίνει επιλογή των καθηγητών και τη ύλη τέτοια που αρμόζει σε ένα πειραματικό, ας πούμε, ένα πειραματικό σχολείο, θέλει καταρχήν ένα οικοτροφείο. Διότι σε ένα πειραματικό σχολείο, αν κάνει ένα συνολικό πρόγραμμα σε ένα μεγάλο τέτοιο σχολείο, πρέπει να πάρει παιδιά από όλε τι κοινωνικέ τάξει και από όλε τι περιοχέ τη χώρα. Και να μελετήσει και να εφαρμόσει διάφορα προγράμματα. Στο πρότυπο, πρέπει να δώσουν εξετάσει. Επειδή τελειώνει ο χρόνο, μια κουβέντα για την παιδεία, θέλω να μα δώσετε ένα στίγμα με τηλεγραφικό έτσι, τρόπο, κυρία Γεριαννάκου. Κοιτάξτε. Κανένα επάγγελμα δεν είναι αναξιοπρεπέ. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι πτυχιούχοι. Οι μελέτε λένε ότι οι πολλοί πτυχιούχοι με τα εύκολα χαρτιά καταστρέφονται οι ίδιοι κοινωνικά και καταστρέφονται. Αυτό τις δεν είναι θέμα εξειδίκευση. Χρειάζεται και εξειδίκευση και άπλωμα σε όλε τι νέε τεχνολογίε. Διότι η Ελλάδα τι έχει, η κυρία Παπαδόπουλε του ανθρώπου τη και το μυαλό τους έχει. Mm. Δεν έχει τίποτα πλουτοπαραγωγικέ πηγέ εκτό του τουρισμού, που δεν μπορεί ο τουρισμό μόνο να συζητήσει. Επομένω, να ξεκαθαρίσουμε, χρειάζεται επιδίωξη τη αριστεία, ανάδειξη των καλυτέρων και παραμονή του εδώ. Διότι δεν είναι δυνατόν να, να, φεύγουν οι νέοι εφηεί άνθρωποι και να, να συμβιβαστούμε, σα επαναλαμβάνω, με την άποψη ότι όλα τα επαγγέλματα είναι αξιοπρεπή εφόσον ασκούνται Μαν... αξιοπρεπώς. Ένα τίτλο είναι... για να κλείσουμε Εγώ στο θέμα τη παιδεία. Εγώ δεν πιστεύω ότι το πρόβλημα, πρόβλημα τη παιδείας είναι το πρόβλημα έλλειψη ελεύθερη επιλογή. Οι γονεί και οι μαθητέ δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν το σχολείο που θέλουν, ε, βέβαια, στην έτσι. περιοχή που θέλουν και, και επίση δεν έχουν τη δυνατότητα. Να φύγει και λίγο η παπαγαλία έτσι. Γιατί η παπαγαλία ανδρώνει τα φροντιστήρια. Τα... Τα και μοντέλα αριστεία που εφαρμόζονται στο εξωτερικό εμποδίζουν την παπαγαλία. Ε. Όταν έχει όμω ένα μαζικό σοβιετικό σύστημα, Μάλιστα. τότε οδηγεί την παπαγαλία. Θα... Αλλά το πρόβλημα τη παιδεία είναι πρόβλημα ελεύθερη επιλογή. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Και επιλεκτική. Κύριε Παπαδόπουλε, υπάρχει εξή διαφορά. Εγώ πιστεύω ότι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η... η εισαγωγή είναι επιλεκτική. Ορισμένοι πιστεύουν ότι η εισαγωγή πρέπει να είναι μαζική. Αυτό είναι καταστροφικό για την κοινωνία μα. Μάλιστα. Ε, νομίζω ότι είπαμε αρκετά πράγματα. Και το μονοπόλιο στην είναι ανώτατη εκπαίδευση του κράτου. Ε, ναι, είναι και αυτό είναι φαγόσμια φαγόσμια. πρωτοτυπία. Ε, ευχαριστώ την κυρία Γιαννάκου για την παρουσία τη στην εκπομπή μα. Ευχαριστούμε και εσά που είσαστε κοντά μα, κύριε, ε, κύριε Αβραντίνη. Ευχαριστούμε και εσά που μα παρακολουθήσετε. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.